Την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε σταδιακή άφιξη 18 ελικοπτέρων της αεροπορίας στρατού στον κρατικό αερολιμένα Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης. Τα εν λόγω ελικόπτερα συμμετέχουν στη στρατιωτική άσκηση με την επωνυμία «Τακτική άσκηση μεταστρατευμάτων Αίσιος Ιωνός 2023 στο πεδίο ασκήσεων και βολών ψηλού στάλου στο Δημότυχο». Η άσκηση έχει σκοπό την εκπαίδευση του προσωπικού στις επιχειρήσεις. Θα συμμετέχουν μονάδες του στρατού ξηράς και της πολεμικής αεροπορίας. Από χθες έχουμε άφιξη 18 ελικοπτέρων της αεροπορίας στρατού, τα οποία συμμετέχουν στη φετινή άσκηση που γίνεται πάνω στο πεδίο του ψηλού στάλου στο Δημότυχο, την Ίσιονός Άριστος 2023, κάτι αντίστοιχο με τον γνωστό σε όλους Παρμενίωνα, και θα φιλοξενούμε τα ελικόπτερα αυτά μέχρι και τις 7 Νοεμβρίου που θα τελειώσει και θα κορυφωθεί και θα ολοκληρωθεί η άσκηση. Να σας πω ότι όλα τα ελικόπτερα σταθμεύουν στον παλιό διάδρομο και στην παλιά πίστα του αερολιμένα, ότι λειτουργούμε από Ανατολή μέχρι τη Δύση συνέχεια για την εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών τους πτήσεων. Όλα τα ελικόπτερα συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν με την κορύφωση της άσκησης από την ερχόμενη Δευτέρα και την Τρίτη στις 11 το πρωί. Όλα τα ελικόπτερα σταθμεύουν στον παλιό διάδρομο και στην παλιά πίστα του αερολιμένα. 5-7-7. Πρόβλημα, κύριε. Θα σβήσετε και θα ξαναπετάξετε ή ολοκληρώσατε την επιχείρησή σας? Το ελικόπτερο είναι ένα θέμα. Είναι ok το ελικόπτερο, οπότε δεν θα χρειάζεται να κινήσουμε ξανά. Είναι πέρασα από εμάς. Ελήφθη, κύριε. Καλό απόγευμα. Η αποχώρηση των ελικοπτέρων θα είναι σταδιακή, με εκτιμόμενη ημερομηνία 7 ή 8 Νοεμβρίου. Στα αυτά τα 18 ελικόπτερα που, όπως είπα, έχουν αφιχθεί από χθες, από τις 31 Οκτωβρίου, συμμετέχουν 4 βασικοί τύποι ελικοπτέρων της αεροπορίας στρατού: τα Απάτσι, τα επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι, τα Καϊόβα, τα Χιούι και τα Σινούκ. Και όλοι αυτοί οι τύποι συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες, όπως είπαμε, στο πεδίο βολής του ψηλού στάλου. Δραστηριότητες οι οποίες θα ολοκληρωθούν με την κορύφωση από εβδομάδα Δευτέρα-Τρίτη και όπου θα γίνει και η σταδιακή αποχώρηση των ελικοπτέρων με εκτιμόμενη ημερομηνία ή στις 7 ή στις 8 Νοεμβρίου.